σε όσους την έχουν ανάγκη. Εντάξει, θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην ουσία του, στήριξη. Και προοπτική για, το ποσό είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Πώς τώρα αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης μπορεί να δώσει προοπτική για μια καλύτερη ζωή, είναι εδώ να μας το εξηγήσει. Η κυρία Φωτίου. Καλή σας μέρα, κυρία Φωτίου. Αναπληρώτρια, Υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την κοινωνική αλληλεγγύη. Καλημέρα. Ένα πράγμα το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και κανένας δεν αμφισβητεί την ιδιαίτερη σημασία που έχει, γιατί αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καταστραφεί. Δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Είναι αρκετό αυτό. Κάνατε ένα σχόλιο πριν. Παρακαλώ. Και είπατε ότι θα θέλουμε να έρχεται όταν δεν θα δίνει μόνο επιδόματα. Ελπίζω είπατε μόνο επιδόματα, αυτό. Δεν είπατε επιδόματα. Καταρχήν να πούμε από την αρχή ότι κράτος δικαίου, κοινωνικό κράτος, σημαίνει ότι ακόμη και σε περιόδους ευημερίας, όταν ένας συμπολίτης πέφτει σε ανέχεια για 100 λόγους, πρέπει να είναι έτοιμο το κράτος να το στηρίζει. Απόλυτο. Άρα, δίκαιο. Αυτό θα είναι εξαίρεση τότε. Αλλά αυτό θα είναι εξαίρεση. Αλλά τώρα κυρία ο Φωτίου, κανόνας είναι άλλο. Κυρία Φωτίου, ακριβώς. Να μην είναι ο κανόνας, να είναι η εξαίρεση. Για να δούμε. Να είναι σε αυτόν που πραγματικά έχει. Ναι. Γιατί αν εγώ είμαι υγιής και πρέπει να δουλέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά, να δουλεύω και να μην έχω ένα επιδόμα. Έτσι ακριβώς, και έτσι ακριβώς σχεδιάσαμε αυτό το εισόδημα, το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με τρία χαρακτηριστικά. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι το 10% των άνεργων δικαιούχων θα μπαίνει σε εργασία. Αν δεν έχει τα προσόντα, θα εκπαιδεύεται για να τα αποκτήσει. Δηλαδή, αν δεν έχει δίπλωμα, πτυχίο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη. Γιατί και αυτούς πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος, ώστε να μπορούν να βρουν εργασία. Θέλω όμως, να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Επειδή από χτες ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Να ρωτήσω, το ΚΕΑ είναι μεταρρύθμιση ή όχι και γιατί δεν το έκανε. Ένα, το κρατούμενο. Η είσοδος των ανασφάλιστων χωρίς καμία υποχρέωση στο σύστημα υγείας, δηλαδή δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι μεταρρύθμιση. Γιατί δεν την έκανε. Και όταν λέμε γιατί δεν την έκανε, δεν εννοώ η κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει ότι δεν ήταν υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ήταν κάποιος άλλος. Όταν λέει ο κύριος, Μητσοτάκης μεταρρύθμιση, ας μας πει μία, να την ονοματίσει αυτή που θα κάνει. Να την ονοματίσει, να την ακούσει ο ελληνικός λαός. Γιατί όταν λέει ότι το κράτος είναι μεγάλο, το δημόσιο, εννοεί είναι μεγάλο οι 600.000 που έχουν απομείνει ούτε, να κόψουμε τους εκπαιδευτικούς, να κόψουμε τους γιατρούς, αυτό είναι το κράτος το δημόσιο, να κόψουμε όχι, όχι. Να όλους καθαροί, τους υπόλοιπους. Έχει πει στο θέμα της υγείας και της παιδείας, δεν αναφέρεται. Mm. Εκεί πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι δομές. Η μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν. Πρέπει να το, δούμε. Και για να ρωτήσω να μια και κριτική. Βρίσκομαι στο σπίτι του κρεμασμένου. Μεταρρύθμιση ήταν το κλείσιμο της ΕΡΤ. Η μεταρρύθμιση ήταν το άνοιγμα της ΕΡΤ. Εντάξει, να μην ομφαλοσκοπήσουμε. Εμένα με νοιάζει το εξής. Α, δεν είναι ομφαλοσκόπηση αυτή. Όχι, γιατί από παραμύθια και ψέματα έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Ωραία. Από πάμε, τη συμφωνία πάμε να δούμε αλήθειας. Για τις αλήθειες τώρα. Να δούμε λοιπόν αυτό, πράγματι, αυτό που δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει είναι ότι αυτή η ιστορία είναι σφαιρική. Πιάνει πολλές πλευρές της ζωής, πιάνει πάρα πολλά κομμάτια της καθημερινότητας των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα δεν θα το λύσουμε τώρα. Τι φταίει, το τι δημιούργησε φταίει, η κρίση. Το δημιούργησε τα μνημόνια. Η κρίση, η οποία δεν είναι από τον ουρανό. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι τα μνημόνια. Η κρίση έβαλε τα μνημόνια. Όχι, όχι, όχι. Η άκρατη λιτότητα των μνημονίων, να πούμε σύμφωνα, και κάτι. Ας το δούμε λοιπόν αυτό. Η λάθος συνταγή έφερε 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας στην σε οποία κατάσταση μέρος, ακραίας φτώχειας. Στην οποία λάθος συνταγή παίρνουν όλες οι κυβερνήσεις αυτού του τόπου που έχουν μέχρι τώρα περάσει το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, αρέσει λέω, αυτή η κατάληξη, λέω, για, αφήστε τη, να δούμε αυτό, να δούμε όμως την ουσία. Τι πραγματικά όφελος έχουν οι άνθρωποι αυτοί από αυτό που έχετε φτιάξει. Να το δούμε ένα-ένα κομμάτι. Να πάμε πρώτα το εισοδηματικό. Το εισοδηματικό, κύριε Δωράκη, είναι πολύ χαμηλό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε πει ότι για αυτό το εισοδηματικό
θα, η κυβέρνηση εξασφάλισε 750 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό, ναι, δίνοντας πράγματι μια πολύ σημαντική μάχη εμείς μαζί με το, με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνοι μας. Και εμείς με όλα τα στοιχεία που είχαμε για να πείσουμε τους δανειστές, οι οποίοι ζήταγαν να κοπούν τα επιδόματα, είτε οικογένειες, είτε αναπηρίας, είτε άλλα, για να χρηματοδοτήσουν το ΚΕΑ. Και αυτό το πετύχαμε να μην γίνει. Αυτά εξασφαλίσαμε σήμερα, 750. Αλλά είπε η κυβέρνηση, αν στο δρόμο, μέσα σε αυτό το χρόνο, απαιτηθούν περισσότερα, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε όσα είναι ανάγκη να βρεθούν, γιατί φοβόμαστε ακριβώς τα μεγάλα νούμερα για τα οποία, στα οποία αναφέρεται το ΚΕΑ. Αυτό είναι το ένα. Πάμε στους άλλους δύο πυλώνες τώρα. Να δούμε. Ποια άλλα στοιχεία. Το αναφερθήκατε στην αρχή στο 10% που αφορούν στην προσπάθεια... άνεργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Μάλιστα. Και είπατε ότι θα προσπαθήσετε... Όχι, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, είπαμε, έτσι, όλες οι δομές... ότι δεσμευόμαστε, ναι, δεν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε, είπαμε ότι δεσμευόμαστε. Έχει διαφορά, ότι βέβαια, μέσα στο 2017, μέσα στο χρόνο αυτό, το 10% των δικαιούχων θα βρούνε δίωδο στην αγορά εργασίας με όλους τους τρόπους που υπάρχουν. Και είπα, άλλοι θα βρουν μια θέση, άλλοι στην κοινοφελή, γιατί μοριοδοτούνται εκ προημίου υψηλά, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μοριοδοτούνται. Και άλλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν ή να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να πάνε στην αγορά εργασίας αμέσως μετά. Άρα αυτή είναι η υποχρέωσή μας και το έχουμε πει. Μπήκαμε στο ΚΕΑ. Ένας άνθρωπος πήγε, έκανε τις διαδικασίες, τις οποίες θα μας τις περιγράψετε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αύριο ανοίγει η ιστορία. Μπήκε στο ΚΕΑ. Τι άλλο ωφέλη έχει? Ακριβώς επειδή το επίδομα είναι χαμηλό, το πρικίσαμε, ας πούμε, με μια σειρά υπηρεσιών. Σε κάθε, να πω τώρα εδώ, ότι όποιο και να ήταν το ύψος το επιδοματικό του ΚΕΑ, χωρίς υπηρεσίες και χωρίς τη δίωδο στην αγορά εργασίας, δεν είναι σωστό. Γιατί, σας το έχω πει πολλές φορές, εγκλωβίζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην παγίδα της φτώχειας. Και αυτό η δική μας κυβέρνηση δεν θέλει αυτό να το κάνει. Αυτό που βάλαμε στην αρχή. Αυτό είναι, κυρία Φωτίου, που έπαιξε και εγώ στην αρχή. Σωστά. Στην συζήτηση. Ότι αντί να μπούμε σε μια διαδικασία, αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και στόχος και της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο της δικής σας κυβέρνησης. Και να σας πω και χαρακτηριστικά. Εργασία, όχι μια επιδοματική πολιτική. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στη μεγάλη συζήτηση που κάνουμε για την αναπηρία και που ανοίγει στη χώρα μας όλο αυτόν τον καιρό, και θα δείτε αποτελέσματα και σε αυτό το επίπεδο. Μία μητέρα εχθές στην Πέλα, στο νομό της Πέλας, προχτές που ήμουνα, είχατε πάει, ναι, ναι, μου είπε το εξής καταπληκτικό. Μου είπε, κυρία Φωτίου, εγώ δεν θέλω το παιδί μου να έχει επίδομα αναπηρίας αλλά επίδομα εργασίας. Ακριβώς. Δηλαδή με ποιο τρόπο, και εκεί είναι, γι' αυτό εμείς είμαστε οι ανάπηροι, είναι στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί θέλουμε να ενταχθούν στην κοινωνία και στην εργασία. Όλες οι ευάλωτες ομάδες που είναι στο Υπουργείο Εργασίας, πάμε, θέλουμε να ενταχθούν. Κυρία Φωτίου, πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πρακτικά, ναι, θέματα. Να πούμε, πάμε, λοιπόν, όλα... πριν το ξεχάσουμε, ναι, τις υπηρεσίες. Πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών. Βέβαια, γιατί είναι το θέμα των ημερών, όσο και να, ναι, θέλουν... αλλά λένε τα πρακτικά, γιατί βάζουν. Πάμε να τα βάλουμε, λοιπόν, ολοκληρώστε, δωρεάν, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε. Μόλις είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ, με την ταυτότητά σου, το αφημίσου, το χαρτί που λέει ότι είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ, γιατί όπως έχουμε πει, αμέσως σου τυπώνεται η απάντηση μόλις κάνεις την αίτηση, και με τα αρχεία που μεταφέρουμε εμείς στις διάφορες υπηρεσίες, έχεις τις εξής υπηρεσίες. Πρώτον, έχεις δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δωρεάν φάρμακα, δωρεάν περίθαλψη. Δεύτερον, είσαι δικαιούχος όλων των δομών φτώχειας, ΕΣΠΑ κτλ. Που αντιστοιχούν στο κοινωνικό ταμείο. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούτε, δομές φτώχειας, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία κτλ. Τιμολόγια κτλ. Σε δέκο. Τρίτον, έχεις μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο στις 10, δηλαδή ηλεκτρικό, νερό. Τέταρτον, είσαι δικαιούχος του ΤΕΒΑ, δηλαδή αυτό που ακούτε
ότι 45 εκατομμύρια και 45 κάθε χρόνο, γύρω στα 90 εκατομμύρια τρόφιμα μοιράζονται από το Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης Απόρων, το Ευρωπαϊκό. Είσαι επίσης, το παιδί σου μπορεί να πάρει βάουτσερ για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Φτάνει να υπάρχουν. Και... να μην γίνει αυτό που έγινε πρώτη χρονιά που μας πέρασε. Που ναι, δεν... πρώτη χρονιά που μας πέρασε, απεκαλύφθη αυτό που κρυβόταν όλες τις χρονιές τις προηγούμενες που μας είχαν περάσει. Διότι υπήρχε ότι το βάουτσερ και δεν υπήρχαν τελικά οι δομές. Βεβαίως. Λοιπόν, και σε αυτό τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα ξαναμιλήσουμε και θα πούμε εδώ τι κάνουμε για να μπορέσουμε αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, να έχουμε περισσότερες θέσεις σε αυτούς τους τομείς. Λοιπόν. Άρα υπηρεσίες. Όσο μπορούμε και όσο ανοίγουμε κάθε μέρα και σκεφτόμαστε πράγματα, οι υπηρεσίες θα ανοίγουν. Ώστε ο άνθρωπος να βγαίνει από το σπίτι του, να πηγαίνει σε αυτές τις υπηρεσίες. Και να βρει άκρη. Θα είναι και συνδεδεμένος μεταξύ τους. Εκείνο που έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάει λοιπόν πού για να καταθέσει την αίτηση. Να αρχίσουμε να λέμε πρακτικά θέματα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα ΚΕΠ. Ναι, ναι. Δηλαδή οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, για να πούμε στον κόσμο, είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να το απεξέλθουμε σε αυτή την ιστορία. Το άκουσα. Και όχι μόνο το άκουσα, αλλά σήμερα έχουμε και με την κυρία Γεροβασίλη, οι δυο μας, συνάντηση με την Ομοσπονδία των ΚΕΠ. Με τη Συνομοσπονδία των ΚΕΠ. Αλλά αύριο ξεκινάει. Βεβαίως, βεβαίως. Ακούστε με. Αυτό το πρόγραμμα το τρέξαμε πιλωτικά σε 30 δήμους της χώρας, δηλαδή στο 16% του πληθυσμού. Έτσι. Άρα εδώ και 6 μήνες. Τα ΚΕΠ έχουν ήδη εμπειρία από αυτό το πρόγραμμα σε αυτούς τους δήμους. Από την αρχή του προγράμματος ζητήσαμε να εκπαιδεύσουμε τα ΚΕΠ, τα οποία όμως και σωστά, πολύ σωστά απάντησαν, εμείς κύριοι είμαστε εκπαιδευμένοι, αυτές του είδους τις υπηρεσίες δίνουμε. Από πάντα είμαστε υπηρεσίες για τον πολίτη και ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα προγράμματα. Και έχουν δίκιο, γιατί ακούστε, τα ΚΕΠ βοήθησαν συγκλονιστικά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Έχω φορτωθεί με πολλά. Άρα λοιπόν θα είναι εντάξει, θα είναι έτοιμη. Αύριο εγώ, εάν δικαιούμαι, θα μπορώ να πάω στο ΚΕΠ και να καταθέσω την αίτησή μου. Θα συζητήσουμε σήμερα και με τη Συνομοσπονδία, και γιατί μας έστειλε ένα εξώδικο ότι σκοπεύει να κάνει αποχή από το Σάββατο. Από το Σάββατο. Θα συζητήσουμε σήμερα ακριβώς τα προβλήματά τους και θα δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Πού άλλο μπορεί να πάει. Όμως. Ακριβώς, πάμε να δούμε. Πιστεύω ότι τα ΚΕΠ πάλι θα βοηθήσουν τον πολίτη. Είναι καταχυρωμένα στη συνείδηση του πολίτη. Είναι ο πιο επιτυχημένος θεσμός των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όλος ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό. Και για αυτούς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας που τους έχουν σήμερα ανάγκη, θα τους βοηθήσουν. Ξέρω ότι τα ΚΕΠ θα βοηθήσουν όπως βοήθησαν μέχρι σήμερα. Και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι στη σημερινή συζήτηση να δούμε και να δούμε τι παροχές χρειάζονται τα ΚΕΠ ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Κυρία Φωτίου, πόσο κόσμο αφορά? Κοιτάξτε, αφορά γύρω στις 700.000 τουλάχιστον. Πόσο όλος αυτός ο κόσμος θα μπορέσει να κάνει αίτηση? Περιμένει. Στα ΚΕΠ που δεν ξέρω, όταν λέμε 700.000 εννοούμε τις διευρυμένες οικογένειες, τα νοικοκυριά. Όλους τους ανθρώπους. Δεν εννοούμε 700.000 αιτήσεις. Ένα. Ωραία. Λοιπόν, εννοούμε πολύ λιγότερες αιτήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Υπολογίζουμε γύρω στις 250.000 με 300.000 αιτήσεις. Μέσα στο Φλεβάρι που έχετε ζητήσει. Ακούστε με, μισό λεπτό για να μην δημιουργείτε. Εσείς δεν δημιουργείτε πανικό. Λοιπόν, τρία πράγματα. Την αίτηση, από ό,τι είδαμε στους 30 δήμους, το 16% του ελληνικού πληθυσμού δηλαδή, η πλειοψηφία των δικαιούχων την έκανε από το σπίτι του. Και θα πω ξανά, είναι ένα σύστημα τόσο φιλικό, τόσο προσυμπληρωμένο. Μόλις μπείτε στην πλατφόρμα, είναι όλα τα στοιχεία σας προσυμπληρωμένα. Ναι, πάμε, δεν έχετε Φωτίου. Να τα σκέφτεστε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Άρα, πρώτον, μπείτε από το σπίτι σας με τον εγγονό σας, με την εγγονή σας, με το παιδί σας, με τον ανιψιό σας, με την ανιψιά σας, οτιδήποτε. Θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Δεύτερον, δεν μπαίνετε από το σπίτι σας γιατί δεν έχετε δυνατότητα, δεν έχετε κομπιούτερ κτλ. Πηγαίνετε στους δήμους. Έχουμε εκπαιδεύσει όλους τους δήμους για να σας απαντούν. Τρίτον, θα δούμε και για τα ΚΕΠ. Νομίζω εγώ έτσι κι αλλιώς μέχρι το Σάββατο θα πάω στα ΚΕΠ
γιατί δεν υπάρχει αποχή ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Μέχρι το Σάββατο. Αλλά νομίζω ότι θα το διευθετήσουμε και αυτό το θέμα και σας λέω ότι επίσης είτε μπείτε την Τετάρτη, γιατί αυτό ναι. έχει μεγάλη σημασία, είτε μπείτε στο τέλος του μήνα, 28. Θα πάρω ίδια λεφτά. Τα ίδια λεφτά. Μάλιστα. Τα ίδια χρήματα. Μάλιστα. Την ίδια ημερομηνία όλοι θα πληρωθείτε. Κανείς δεν θα πληρωθεί νωρίτερα, κανείς αργότερα. Την ίδια ημερομηνία, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα πληρωθείτε όλοι τα ίδια λεφτά ακριβώς που δικαιούστε. Κυρία Φωτίου, 2-3 ερωτήσεις. Προσπαθώ να ομαδοποιήσω όλη αυτή την ώρα που μιλάτε. Έρχονται σε οριδόν πολλές, πάρα πολλές, δεκάδες ερωτήματα. Θέτουν οι τηλεθεατές μας. Τι θα γίνει με την κάρτα σύντησης? Η κάρτα σύντησης θα πληρωθεί τελευταία φορά αυτό το μήνα, όπως έχω πει, το πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου. Την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου. Ψηφίσαμε στη Βουλή να δοθεί τελευταία φορά η κάρτα σύντησης, επειδή ακριβώς δεν ανοίξαμε το ΚΕΑ 1η-1η-17 όπως είχα υποσχεθεί και το ανοίγουμε 1η-2η. Οπότε η πίστοση πότε θα πει, τα 13,5 εκατομμύρια πότε παίρνουν? Αυτό λέω, ότι πότε έχουν μπει και οι τράπεζες με τη διαδικασία που έχουν. Μόνο εκεί έχει μείνει. Βαλέρ το ένα τ' άλλο. Τα χρήματα είναι μέσα εκεί. Βεβαίως, τα χρήματα. Άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι παίρνανε εδώ πέρα, λέει, τον Ιανουάριο. Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Το παίρναμε μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι οι δικαιούνται, 30 θα το πάρουνε. Μισό λεπτό. Όσοι λοιπόν αυτή η κάρτα ισχύει για τους 290 δήμους της Ελλάδος, σωστά, που δεν ήταν στους 35 δήμους, στους 30 δήμους, οι οποίοι κάναν το πιλωτικό ναι. ΚΕΑ. Αυτοί πάλι θα πάρουν το ΚΕΑ που παίρνανε, το προηγούμενο δηλαδή το πολιτικό, θα το πληρωθούν τον Ιανουάριο. Για τον Ιανουάριο, μέσα και αυτή στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Κόσμος ο οποίος λέει το εξής, μακροχρόνια άνεργοι. Πολλές περιπτώσεις. Να, μια κυρία εδώ πέρα λέει 45 χρόνων, μακροχρόνια άνεργοι. Φιλοξενούμε, λέει, στο σπίτι της μητέρας μου. Παίρνει και μια μικρή σύνταξη η μητέρα μου. Τι θα γίνει, δικαιούμαι, μπορώ? Βεβαίως θα μου πείτε ότι είναι ανάλογα με την περίπτωση, διότι έχει μια σειρά από κριτήρια. Μια σειρά από κριτήρια. Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής, ότι αυτό που καταφέραμε είναι να εγγυόμαστε το πλαφόν. Δηλαδή, εάν είσαι έχεις μέχρι 200 ευρώ, μπαίνεις στο ΚΕΑ και το κράτος συμπληρώνει. Δηλαδή, έχεις 0, σου δίνουμε 200. Έχεις 50, σου δίνουμε 150 το μήνα. Συμπληρώνουμε, εξασφαλίζουμε την έννοια του 200. Αν τώρα σπίτι, σε αυτό που μένεις με τη μητέρα σου, έχεις τα 200, προφανώς για δύο άτομα δεν είναι 200, έτσι, για δύο άτομα είναι 300 το μήνα. Αν έχεις τα 300, δεν μπορούμε να σου δώσουμε παραπάνω, γιατί τότε μάλιστα είναι ανισοτιμία με αυτόν που είναι πάλι δύο άτομα. Αυτά τα λεφτά, τα λίγα λεφτά που έχετε, αυτά τα λίγα μοιράζετε τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με λεγόμενο ισότιμο τρόπο σε κέντρα, όλη την... Κέντρα κοινότητας, λέει. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Λέτε ότι σε κάθε δήμο θα ησυχάσουμε, θα πηγαίνουμε μαθήματα, τι δικαιούμαστε και δικαιούμαστε. Ακριβώς. Πότε θα το έχουμε όμως αυτό? Ακριβώς. Το λέμε. Ακριβώς. Πότε βλέπετε? Γι' αυτό είναι και το άλλο στοιχείο που κάνω έκκληση στα ΚΕΠ. Κάνω έκκληση στους υπαλλήλους των ΚΕΠ που είναι ο κορμός, ας πούμε, της εξυπηρέτησης των πελατών. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ιδρύσει 254 κέντρα κοινότητας με 2 καινούριους υπαλλήλους έως 5 σε όλη τη χώρα. Αυτές τις μέρες γίνονται οι διαδικασίες από τους Δήμους. Ήδη 200 Δήμοι κάνουν τις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. Δεν είναι διαδικασία που τελειώνει μπαμ-μπαμ. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Μάλιστα. Αλλά ας κάνουν υπομονή τα ΚΕΠ. Σε 2 μήνες με 3 θα λειτουργούν όλα τα κέντρα κοινότητας. Λοιπόν. Επομένως, de facto θα αλαφρύνει η δουλειά τους. Ωραία. Γι' αυτό τους παρακαλώ πάρα πολύ. Μακάρι να πάει καλά. Να πάει καλά όλη αυτή η ιστορία. Να από πω αύριο. Λίγο για την πλατφόρμα. Να πω και λίγο να για πάμε την καλύτερα. Πλατφόρμα. Να βάλουμε μπροστά, μακάρι, να πάμε καλύτερα. Μακάρι. Να βρούμε τους τρόπους εκείνους να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα συστήματα. Να και βοηθήσουμε κυρίως τον κόσμο, να ανοίξουμε θέσεις εργασίας. Δουλειές. Εκεί να καταλήξουμε. Και θέλω να πω. Να είναι η έγνοια μας οι δουλειές. Καταρχήν, δύο κουβέντες για την πλατφόρμα για να ξέρουν όλοι και να μην φοβούνται εκεί που πάνε. Εμείς κάναμε ένα σύστημα το οποίο παρουσίασα και στις Βρυξέλλες το περασμένο Σαββατοκύριακο, όχι τούτο, μοναδικό στην Ευρώπη.
Και όλοι οι Ευρωπαίοι κοιτάνε από αυτό το σύστημα. Είναι αστείο, αλλά το κοιτάνε αυτό το σύστημα. Γιατί είναι μοναδικό στην Ευρώπη? Γιατί ενώ σε όλες τις χώρες το εισόδημα που λαμβάνετε υπόψη είναι αυτό που έχετε δηλώσει στο φορολογικό σας εισόδημα, στο τάξη και τα λοιπά. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι, θα λάβαινα υπόψη τα εισοδήματά σου πριν ένα χρόνο. Πριν 1,5 χρόνο. Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα έπεσε στη φτώχεια. Άρα το σύστημά μας λέει τους 6 τελευταίους μήνες. Και σας λέω, 6 τελευταίοι μήνες από τώρα και πίσω. Ή 6 τελευταίοι μήνες από το Μάιο και πίσω. Ή τον Ιούνιο. Άρα είναι ένα συνεχές. Α, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Πάντα. Δεν είναι και ότι... ρωτάω τον κύριο Μητσοτάκη, θα το καταργήσει άμα έρθει ως μεταρρύθμιση ή όχι, μια και δεν το έκανε. Λοιπόν, να σας αφήσουμε αυτό το ερώτημα δεύτερο, στον αέρα. Θα... δεύτερο, μισό λεπτό. Ναι. Μόλις μια κουβέντα σας παρακαλώ. Επειδή... όλες, φέραμε όλες τις πλατφόρμες του κράτους και τις ενοποιήσαμε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους προηγούμενους. Και άρα όλα τα στοιχεία του ωφελούμενου έρχονται προσυμπληρωμένα. Για να μην φοβηθεί. Είναι προσυμπληρωμένοι. Ξέρουμε και πόσα παιδιά έχει. Μόνο αν διαφωνεί με αυτό το προσυμπληρωμένο πάει στο Δήμο. Τι κάνει και στο τέλος. Παγώνει. Ναι, παγώνει η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή που αυτός διαφωνεί. Πάει, φέρνει το χαρτί στο Δήμο και ξεπαγώνει. Α. Και μόλις τελειώσει, του λέει αμέσως είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ και θα πάρεις τόσα χρήματα. Αυτό να ξέρετε. Μη φοβάστε. Είναι φιλικό σύστημα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη χώρα μας. Και γίνεται τόσο φιλικό για να μην τρομάζει ο κόσμος και να πάει. Αυτό υπάρχει στις πόρτες σας. Πόρτα-πόρτα, τα ελτά που τιμάμε. Άρα θα το δούμε. 500.000. Θα το δούμε και θα το παρακολουθούμε, κυρίως Κυριαφωτίου. Να τιμήσω και την ΙΔΙΚΑ, Δημόσιος Φορέας Πληροφορικής. Στήχησε το συγκλονιστικό αυτό σύστημα που το ζητάνε σε όλη την Ευρώπη σήμερα. 25 χιλιάρικα. Δεν πληρώσαμε 2,5 και 3 εκατομμύρια που πλήρωναν οι προηγούμενοι και 5 για το τίποτα. Κυρία Φωτίου, σας λοιπόν, ευχαριστούμε. Τιμώ την ΙΔΙΚΑ για αυτό που έκανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε να πάρει τα πράγματα όπως τα υπολογίζετε, γιατί είναι πολύ φιλόδοξο. Πολύ φιλόδοξο. Συνδέει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Θα κάνουμε και λάθη. Θα τα διορθώσουμε. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα.